Και όταν λέμε ότι οι Μακεδόνες όλου του κόσμου είναι εδώ, κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Εδώ βρίσκεται εκπρόσωπος της φυλής των Καλάς από το βόρειο Πακιστάν, για να ολοκληρώσουμε την συμμετοχή των Μακεδόνων όλου του κόσμου και της Ασίας. Δεν θα πω περισσότερα γι' αυτό. Θέλω τον ίδιο να έρθει εδώ κατά εξαίρεση να σας πει δύο λόγια. Παρακαλώ τον κύριο Πίας Μπαζίκ να έρθει εδώ στο βήμα ως εκπρόσωπος της φυλής των Καλάς. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα σας πω μερικά πράγματα για μένα και για την φυλή μου. Σύμφωνα με την παράδοσή μας, καταγόμαστε από τον Μέγα Αλέξανδρο. Τα ήθη και τα έθιμά μας έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τους αρχαίους Έλληνες. Αλλά χρειάζεται να γίνει μια διεξοδική έρευνα και μελέτη από τους ανάλογους επιστήμονες. Στο σημείο αυτό να αναφέρω ότι ήρθανε οι Σκοπιανοί και μας κάλεσαν στα Σκόπια, λέγοντας μας ότι είναι αδέρφια μας. Αλλά επειδή εμείς ξέρουμε τις ρίζες μας, τους διώξαμε. Μετά αυτοί στρέψανε στους Χούντα. Η Ελλάδα έχει βοηθήσει σημαντικά, αλλά μετά την απαγωγή του Θανάση Λερούνης δεν υπάρχει κανένας Έλληνες εθελοντές να μας βοηθήσει. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείτε με προσοχή την περίπτωσή μας. Είμαστε μια κοινωνία 4.000 ανθρώπων που χρόνο με το χρόνο γινόμαστε λιγότεροι, αφού δεχόμαστε πίεση να εξελαμιστούμε. Είμαστε μια κουκίδα ανάμεσα σε εκατομμύρια μουσουλμάνους. Και αυτή τη στιγμή το μόνο στήριγμα θεωρούμε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε. Και είμαι στη διάθεσή σας, όποιος θέλει διευκρίνηση και πληροφορίες για τους Καλάς, να τους τη δώσω. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Θανάση Λερούνης, ο οποίος έδωσε όλο το χρόνο και τα χρόνια βοηθώντας τους Καλάς και όλους τους Έλληνες που υποστήριξαν τον Θανάση Λερούνης για να βοηθήσει τους Καλάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.